Ένα δρόμο θανάτου με εγκαταλελειμμένα τεθωρακισμένα κύρπη τουρκική κατασκευή εμφανίστηκε στην περιοχή του Μπαχμούτ μαζί με μεγάλο αριθμό εξοπλισμού διαφόρων τύπων. Οι Ρώσοι όμω παρουσιάζουν τα τουρκικά θωρακισμένα οχήματα που διαφημίζει κατά διαστήματα το καθεστώ Ερντογάν, τα οποία επέστησαν σοβαρέ ζημιέ όχι από αεροσκάφη και πυροβόλα, αλλά από τα πυρά Ρώσων στρατιωτών. Τα τουρκικά θωρακισμένα οχήματα χρησιμοποιήθηκαν στον Παχμούτ για μετακίνηση μαχητών των ενόπλων σχηματισμών των Ουκρανών. Πολλά ειδικά θωρακισμένα οχήματα τη εταιρεία BMC τη Τουρκία έμειναν ω φαντάσματα στη λάσπη. Από την εμφάνισή του είναι δύσκολο να καταλάβουμε γιατί εγκαταλείφθηκαν, χτυπήθηκαν και κόλλησαν στην αδιάβατη λάσπη. Έχουμε ήδη γράψει ότι το Κύρπι, όπω και άλλα οχήματα κατηγορία MRAP, δεν είναι καλά προσαρμοσμένα στι συνθήκε που επικρατούν στην Ουκρανία, τονίζει ειδικό. Τα τουρκικά θωρακισμένα οχήματα ειδικά είναι βαριά και δυσκίνητα. Το βάρο του φτάνει τα 16.000 κιλά και πρόκειται για οχήματα 4x4. Τα τουρκικά τεθωρακισμένα οχήματα μεταφορά προσωπικού κατασκευάστηκαν για να εκτελούν καθήκοντα περιπολία, όπω έκαναν για παράδειγμα στη Συρία. Συνολικά αναφέρθηκε η παράδοση 200 κύρπη στην Ουκρανία. Προηγουμένω, υπήρξαν ήδη απώλειε τέτοιων οχημάτων, τα οποία, όπω αποδείχθηκε, όχι μόνο έχουν κακή ικανότητα ελιγμών, αλλά και τάση ανάφλεξη όταν χτυπηθούν από αντιερματικά. Καταλήγει ο ίδιο. Το ίδιο έπαθαν και τα μπαρακτάρ, τα οποία πέτυχαν παταγωδό, σύμφωνα με Τσέχο πρώην αρχηγό ΓΕΔ. Σε συνάντευξη του πρώην αρχηγού του Γενικού Επιτελείου τη Τσεχία, στρατηγού Τζίρι Σεντίβι, μάθαμε και για την απόδοση των τουρκικών μπαρακτάρ στην Ουκρανία για τα τουρκικά μπαρακτάρ έχουν σταματήσει τελείως να μιλούν, σαν να μην πετούν πλέον καθόλου στο πεδίο της μάχης. Μόλις τώρα γίνεται φανερό, ενώ και οι ίδιοι Ουκρανοί το παραδέχονται, ότι τα τουρκικά UAV έχουν ήδη εκ των πραγμάτων εξελιχθεί πλήρω, καθώ οι Ρώσοι χρησιμοποιούν ήδη ηλεκτρονικά συστήματα για τον περιορισμό των μη επανδρομένων οχημάτων. Πολύς λόγο γίνεται για τα Ιρανικά επιθετικά ντρόουν Σαχίντ, τα οποία οι Ουκρανοί καταφέρουν να καταρρύψουν με αρκετή επιτυχία. Αλλά λίγοι άνθρωποι συνειδητοποιούν ότι πρόκειται μόνο για δελώματα έτσι ώστε πραγματικοί πύραυλοι να μπορούν να διεισδύσουν στο έδαφο τη Ουκρανία από πίσω του. Ακόμη και αν οι Ουκρανοί καταρρύψουν 10 Ιρανικά ντρόουν, ένα ή δύο πύραυλοι διαπερνούν την Ουκρανική αεράμηνα, τονίζει ο ίδιο. Η τουρκική την ουκρανικη αεραμινα βιομηχανία ελπίζει ότι μετά τον πόλεμο στον Αγκόρνο Καραμπάχ θα πουλήσει πολλά όπλα, ειδικά στι χώρε του Καυκάσου, αλλά αυτό δεν υλοποιήθηκε. Οι Ρώσοι, αν και έχουν με την άγκυρα θερμότατε φιλικέ σχέσει, φροντίσαν να εξοντώσουν τα τουρκικά όπλα αφού θέλουν οι ίδιοι να ελέγχουν αυτή την περιοχή δίνοντά τους οπλικά συστήματα. Ευχαριστούμε που μα παρακολουθήσατε. Για να λαμβάνετε πρώτοι όλε τι νεότερε εξελίξει, κάνετε like και εγγραφή στο κανάλι μα. Μην ξεχνάτε να μα κάνετε σχόλια με την άποψή σα.